Δεν ευχαριστώ κανένα με την έννοια ότι ήρθε, δεν είναι κανένας φιλοξενούμενος. Όλοι είναι μία ομάδα. Μία ομάδα είναι οι ποδοσφαιριστές του Εθνικού, οι προπονητές, οι γιατροί, ο καρδιολόγος, ο ορθοπαιδικός, οι φυσιοθεραπευτές, ο μασέρ, οι παράγοντες της ομάδος. Και μία ομάδα είναι γιατί όλοι υπηρετούμε το ποδόσφαιρο και είναι άλλο μέρος της ομάδος, οι φίλοι της ομάδος, παράγοντες του ποδοσφαίρου, οι αθλητικογράφοι, έτσι, οι προπονητές που εκπροσωπούνται από τον πρόεδρο της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος, από φίλους χωρικούς και ομάδες επαγγελματικές, ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, δεν θέλω να ονοματίσω, αλλά όλοι αυτοί υπηρετούν μια ομάδα. Και δεν είναι απλό άθλημα, είναι ομάδα, είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι από αυτό το, από κάθε τμήμα ο καθένας, έτσι και εμείς. Θέλω να δώσω ειλικρινά μια ευχή, να έχουμε υγεία και του χρόνου να είμαστε πάλι όλοι εδώ, όπως και να είμαστε γεροί. Καλή χρονιά να έχουμε. Υπάρχει στη μία είναι η πίτα, ένα φλουρί για τον τυχερό και το δώρο θα είναι αθλητικό, έτσι ένα smartwatch. Γιατί ήρθα σε μια ομάδα που δεν γνώριζα κανέναν και δημιούργησα φίλους εδώ. Αυτό δεν είναι αντιφατικό με το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ ανταγωνιστικό και θα έπρεπε οι σχέσεις να είναι σε αυτό το επίπεδο? Είναι στα πλαίσια του υγιή ανταγωνισμού. Αν σου ζητούσα και μια πρόληψη για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Αβρισσέα Ριστόμου. 3-0. Έχεις πάει στο Ρίστομο? Έχω πάει, ναι. Και δυστυχώς δεν ήταν μια καλή εμπειρία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να είσαι καλότητος και σε όλη τη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Να είστε καλά.